Κάποιοι, το καταλαβαίνω αυτό, θα πρέπει όπως και γύρω τους, γύρω αυτών των ατόμων, να τους σταματήσουν με το καλό της ομάδας. Και πάνω απ' όλα να βάζουν το καλό της ομάδας. Το ίδιο θα κάνω και εγώ. Ίσως έχω διαφορετικό viewpoint για το καλό της ομάδας. Δηλαδή, μπορεί εγώ να θεωρώ το καλό της ομάδας ότι να είναι να ξεπληρώσουμε πρώτα τα χρέη μας και να κάνουμε μεγάλες επενδύσεις. Κάποιος άλλος μπορεί να πει: εγώ θέλω του χρόνου, θεωρώ ότι καλή εβδομάδα είναι να βάλουμε 20 εκατομμύρια, να χτυπάμε τη Τσεσκά μέσα στη Μόσχα. Και τι είναι αυτό το καλό της ομάδας. Και να το πώς θα δούμε με τα έσοδα δικά μας που θα έχουμε που ίσως να είναι πέρα 10 από το μπάτζετ μας, πώς θα το κάνουμε. Αυτό είναι δευτερεύον, κάπως θα βρεθεί. Μα αν εξουρανούν, κάπως θα σώσουμε. Ή θα μας σώσει η πολιτεία, ή θα έρθει κάποιος και να μας ξεγράψει το χρέος. Εγώ δεν είμαι φαν αυτής της λογικής. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν ένα πλάνο που σταθερά θα μας οθήσει, θα μας πάει εκεί που θέλουμε να πάμε. Αυτό εσείς που το ευαίσθητε, το οποίο αναφέρθηκε, την επένδυση στην ομάδα. Ίσως δεν είναι το πιο σωστό να πω ότι τα season tickets και οι πωλήσεις των οστιών διαρκείας είναι το πιο σημαντικό κριτήριο για την επένδυση στην ομάδα. Θα ήταν όμως ένα ψέμα. Και σε αυτό θα σας πω ότι εγώ μιλάω ειλικρινά. Και όσοι ξέρουν, κάποια πράγματα μου λένε το Γερμανό, αλλά από μένα θα πούμε την αλήθεια. Για να ξέρω πολύ ακριβώς πώς βρισκόμαστε. Οι επενδύσεις στην ομάδα θα προχωρήσουν. Θα κάνουμε αυτά που είναι σωστά να γίνονται. Εννοείται ότι αν έχουμε παραπάνω πολύ εισιτηρίο, θα χαρούμε πολύ γι' αυτό. Και ίσως να μας δώσει περισσότερη χαρά σε αυτό που κάνουμε. Όχι, ίσως με σίγουρα. Θα έχουμε περισσότερη χαρά πάνω σε αυτό που κάνουμε, γιατί βλέπουμε ότι και άτομα συμφωνούν μαζί μας. Είμαστε όμως εδώ για ένα μακροχρόνιο πλάνο. Δεν είμαστε εδώ να κάνουμε μια αρπαχτή, δεν είμαστε εδώ για 2-3 χρόνια να κάνουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να σου πούμε το. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που έχουμε στο πλάνο μας. Και πιστεύουμε ότι θα μας στηρίξει ο κόσμος, επειδή ακριβώς είμαστε αληθινοί και δεν το κάνουμε αυτό για να βγάλουμε κάποια χρήματα.